Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Ο Αστέρης βρίσκεται δίπλα στην Αργυρό που αγωνιά για την εξαφάνιση του παιδιού της, ενώ ο Βαγγέλης συνεχίζει να προσπαθεί να πείσει τον Σταύρο να επιστρέψει με τον Πετράκη, καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται συνεχώς. Ωστόσο, από τη συμπεριφορά που έχει ο Βαγγέλης, η Ντίνα υποψιάζεται πως βοηθάει τον αδερφό του. Την ίδια στιγμή, η Εμιλία πιέζει τον Ντόλι να καταθέσει όσα ξέρει για να γλιτώσει από τον Ευθύμη, και εκείνος καλείται να λάβει μια μεγάλη απόφαση, αν θα καταθέσει για το φόνο του Κώστα. Εν τω μεταξύ, η γιαγιά καλεί συμβούλιο για να αντιμετωπίσουν τις απειλές του Δημήτρη στον Παύλο. Λίγο μετά, ο Αντώνης και ο Παπαμιχάλης αναλαμβάνουν να μιλήσουν στον Παύλο και τον Δημήτρη για να αποφευθεί μια αναζωπήρωση της Βεντέτας. Την ίδια ώρα, η Τζέννη αποφασίζει να πει την αλήθεια για την εγκυμοσύνη, αλλά η Βασιλική με τα λεγόμενά της αλλάζει τα σχέδια άρδιν. Το βράδυ, ο Ευθύμης ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς του με τον Πάνο και τον Λευτέρη. Δίνει ραντεβού στον Πάνο σε ένα απόμερο σημείο, και ενώ έχει δει τις φωτογραφίες από τη συνάντησή του με την Εμιλία, το σκοτώνει εν ψυχρό. Ο Λευτέρης δεν προλαβαίνει να αντιδράσει και πνίγεται από τις τύψεις για το φόνο του Πάνο, ενώ ο Ευθύμης, επιστρέφοντας στο εινοποιείο, διαπιστώνει πως κάποιος έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές. Παράλληλα όμως, η απόφαση της Νάντιας και του Νικηφόρου να κάνουν τεστ DNA φέρνει αντιδράσεις. Και ενώ οι ώρες περνούν, ο Βαγγέλης αποκαλύπτει στην Αργυρό που κρύβεται ο Σταύρος με το παιδί. Εκείνη ζητάει τη βοήθεια του Αστέρη, ενώ ο Μαθιός δεν τον αφήνει μόνο του.